Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Με την πιο ίσως ελληνική είδηση της χρονιάς που διανύουμε, πηγαίνει να μας αφήσει ο μήνας Οκτώβριο σιγά σιγά. Και όταν λέω την πιο ελληνική είδηση της χρονιάς, θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, θυμάστε το Μάιο περίπου, όπου είχαν δηλητηριαστεί 63 μαθητές αλλά και δάσκαλοι στη Λαμία από ένα εργοστάσιο που ετοίμαζε έτοιμα γεύματα, είχε πάρει προμήθεια όλα τα σχολεία, είχε πάρει προμήθεια στρατόπεδα. Ωραία. Θυμάστε μετά που όταν είχαν πει να του κάνουν έλεγχο για να δουν τις συνθήκες που προετοίμαζε τα γεύματα και όλα αυτά, το εργοστάσιο πήρε φωτιά και κάηκε. Αν δεν θυμάστε, κάηκε ολοσχερός το εργοστάσιο που εμπλέκεται στην πρόσφατη μαζική δηλητηρίαση μαθητών. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, μην μπαίνει το μυαλό μας, μην πηγαίνει το μυαλό μας σε περίεργα μονοπάτια. Έτσι κι αλλιώς δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε με αυτή την έρευνα, ενώ μάθαμε ότι κάηκε το εργοστάσιο, αυτό τελείωσε εκεί πέρα. Το τελευταίο μάλλον που μάθαμε για την υπόθεση αυτή είναι τον Ιούλιο, όπου όπως διαβάζουμε στον οικονομικό ταχυδρόμο για Nitsis Logistics, εκτός σχολικών γευμάτων και καμπάνα 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα διαβάζουμε αναλυτικά στο άρθρο. Την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, μπλα μπλα μπλα, στην εταιρεία αυτή αποφάσισε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα, λέει, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε την κήρυξη του αναδόχου για Nitsis έκτοτου, άμεσες οικονομικές κυρώσεις σε 330.000 ευρώ πρόστιμο και τον προσωρινό αποκλεισμό της εταιρείας από δημόσια σε συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών για 3 χρόνια. Αυτά αποφάσισε ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος, ο δημόσιος οργανισμός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα σχολικά γεύματα, για να μοιράζει τις προμήθειες, για να λέει ποιος θα κάνει τι, ποια εταιρεία να λαμβάνει το έργο. Τον Ιούλιο αυτά. Γιατί τον Οκτώβριο, όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο της Λαμίας. Το απόγευμα της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 26ης Τακτικής Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμίων, ένα από τα θέματα που συζητήθηκε εντόνως ήταν η σύντηση του Μουσικού Σχολείου της Λαμίας. Στο Συμβούλιο λοιπόν το Δημοτικό στη Λαμία έφτασε και το ζήτημα της σύντησης του Μουσικού Σχολείου της Λαμίας. Εκεί να συζητήσουν, ξέρω εγώ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και όλοι αυτοί. Και τι αποφάσισαν, λέτε. Αυτό που φαντάζεστε. Ανανέωσε τη σύμβαση με την εταιρεία για Nitsis ο Δήμος Λαμίας. Πόσο Ελλάδα τη θες την είδηση. Ναι, η εταιρεία η οποία δηλητηρίασε πόσα άτομα, δηλητηρίασε μαθητές, καθηγητές, εκεί ξέρω εγώ ντόπιους, αυτά που πήγανε μετά να τις κάνουν έλεγχο στο εργοστάσιο και το εργοστάσιο πήρε φωτιά και κάηκε και δεν μάθαμε μετά, έγινε έλεγχος, δεν έγινε έλεγχος, βρήκαν τίποτα. Θυμάστε που είχε βγάλει και ο Ευαγγελάτος φωτογραφίες και αυτά με κάτι σκουλίκια να βγαίνουν, κάτι δεινοσαύρους, κάτι τέτοια που βγαίνουν από τα φαγητά, κάτι που είχαν αγοράσει λέει πριν από 5 χρόνια, κάτι κοτόπουλο, κάτι τέτοια λέει ο Ευαγγελάτος τότε. Μετά από όλα αυτά η εταιρεία που την είχε αποκλείσει ο αρμόδιος οργανισμός από προμήθειες, από αυτά, από τις συμβάσεις, την είχε αποκλείσει για 3 χρόνια. Σου λέει δεν μπορείτε κύριε να σιτίζετε τον κόσμο, ξέρω εγώ και αυτά. Αυτή η εταιρεία τον Οκτώβριο ανανέωσε τη σύμβαση με το Δήμο Λαμίας. Είναι τέλειο, Πάμε να διαβάσουμε. Την ανανέωσε σύμβαση με την εταιρεία Γιαννίτση, μπλα μπλα μπλα, για την προμήθεια έτοιμου φαγητού του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε σήμερα στα χέρια μας τη θετική εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, λέει ο Αντιδήμαρχος. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο και σύνθετο θέμα και θα πρέπει να το προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή. Και η μεγάλη προσοχή που, όπως φαίνεται, έδειξε ο Δήμος, τι είναι, ότι του ανανέωσε τη σύμβαση και μπορεί αυτό. Ο οποίος τώρα δεν ξέρω, έχει εργοστάσιο. Πού το φτιάχνουν, μπορεί να έχει κανένα κουζινάκι, κανένα φουρνό μικροκυμάτων και να μαγειρεύουν τα γεύματα. Δεν ξέρω. Αυτός λοιπόν η εταιρεία, όλα αυτά, ανανέωσε τη σύμβαση και θα πηγαίνει στο Μουσικό Σχολείο της Λαμίας έτοιμα γεύματα. Είναι σούπερ ελληνικό, είναι σούπερ ελληνικό. Και προσέξτε, άμα ψάξει λίγο παραπάνω στο ίντερνετ, τι παίζει με τον νόμο προμηθειών. Δηλαδή, ας πούμε, ρε φίλε, ο άλλος δηλητηρίασε κόσμο. Μετά δεν μπόρεσε να του γίνει έλεγχος γιατί κάηκε το εργοστάσιο. Μετά είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και στοιχεία. Αυτά που βγάζανε τότε ο Ευαγγελάτος, ο Νικολάου και τι, που λέγανε ότι ήταν λιγμένα τα πράγματα, ήταν αυτό, ήταν κακές οι συνθήκες. Τι παίζει με τον νόμο προμηθειών. Μπορεί αυτή η εταιρεία μετά να αναλάβει πάλι έργο. Αν ψάξεις λίγο παραπάνω τον νόμο περί προμηθειών, θα δείτε ότι μπορεί. Γιατί τι μας λέει ο νόμος περί προμηθειών. Ο νόμος περί προμηθειών σου απαγορεύει να μην συμπεριλάβεις προμηθευτή λόγω πρώτερης απόδοσης. Δεν πάει να έχεις κάνει ό,τι θέλεις. Δεν πάει να έχει πάει εναντίον σου όλο το υγειονομικό, όλο αυτό, όλο εκείνο. Απαγορεύεται να μην συμπεριληφθεί πρώτερος προμηθευτής σε νέο διαγωνισμό. Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα, τι καθόμαστε και λέμε. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι από τις πιο ελληνικές ειδήσεις της χρονιάς. Νομίζω η πιο ελληνική της χρονιάς. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά να είμαστε. Καλή όρεξη εύχομαι και στα παιδιά του Μουσικού Σχολείου της Λαμίας. Γραρίδη Σαγανάκη, έρχονται και τα υπόλοιπα. Παναγία μαζί σας.
Παναγιά μαζί μου γιατί. Παναγιά μαζί σας.